Η καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα σε όλα τα επίπεδα είναι το βασικό όπλο του Ολυμπιακού Βόλου στο φετινό πρωτάθλημα και με αυτό θα πορευτεί και στη συνέχεια του μαραθωνίου. Η βολιώτικη ομάδα αποτελεί πρότυπο λειτουργίας περιφερειακής ΠΑΕ, γεγονός που αποτυπώνεται και στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά και στο μέσο όρο εισιτηρίων των φιλάθλων που έφτασαν τον Ολυμπιακό στην έκτη θέση της αντίστοιχης βαθμολογίας πίσω από τις ομάδες του Κέντρου και της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία της Super League. Όλη αυτή η καλή ατμόσφαιρα και η πολύ καλή δουλειά έδωσαν την απαραίτητη όθηση στην ομάδα του Σάκη Τσιόλη για να κερδίσει την περασμένη αγωνιστική την Κέρκυρα. Τώρα, με κεκτημένη ταχύτητα, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο ενός ακόμη νεοφώτιστου του Πανσεραϊκού και να πλασαριστούν σε ακόμη καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Η προετοιμασία των Ερυθρόλευκων συνεχίστηκε με προπόνηση το μεσημέρι στο ΕΑΚ του Βόλου, με την τεχνική ηγεσία να καταστρώνει τα πλάνα της εν ώψη του δευτεριάτικου αγώνα. Από ό,τι φαίνεται, ο Φρατζιπάνε δεν θα είναι στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, αφού προέρχεται από τραυματισμό, ενώ ο Σανκαρέ θα απουσιάσει εξαιτίας της κόκκινης κάρτας που αντίκρισε στο μάτς με την Κέρκυρα. Οι παίκτες έπαιξαν οικογενειακό διπλό με τον τεχνικό Σάκη Τσιόλη να δίνει εντολές για το πώς η ομάδα θα αγωνιστεί στις αίρες.